Η διμερής αυτή η συμφωνία για τους εργάτες γης από την Αίγυπτο, που παρουσιάστηκε με παραπλανητική ρητορική ως ιδηλιακή από το Υπουργείο Εξωτερικών, συγκαλύπτοντας την αθλειότητα που βιώνουν οι μετακλητοί μετανάστες εργάτες γης, είναι συνέχεια αυτή με τον Μπαγκλαντές, εξυπηρετώντας τον ίδιο στόχο. Εξασφάλιση του πιο φτηνού εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες της αγοράς που θα επιφέρει τη συνολική πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης σε βάρος όλων των εργαζομένων, Ελλήνων και μεταναστών. Γι' αυτό ανοιγοκλίνεται τη στρόφιγγα των ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της κερδοφορίας του. Αυτές οι συμφωνίες είναι στα πλαίσια του νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και τον πυλώνα για την όμιμη και εφτακτή μετανάστευση που πραγματοποιούνται συμφωνίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με κράτη-μέλη με τρίτες χώρες. Προβλέπονται ασφαλιστικές δικλίδες για την απαγόρευση κάθε δυνατότητας άλλων δικαιωμάτων στους μετανάστες εργάτες, όπως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και καλύτερα μεροκάματα, εκτός από την παραμονή για εργασία για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες. Δεν υπολογίζεται ως χρόνος διαμονής για τη χορήγηση άδειας παραμονής για σοβαρούς λόγους, ακόμα και για την υγεία. Πράγμα απάνθρωπο. Επίσης, θεωρητικά προβλέπεται ίση μεταχείριση ντόπιων και μεταναστών εργαζομένων, εξασφάλιση του κατώτατου μεροκάματου, κατώτερο ωράριο, αξιοπρεπής διαβίωση και στοιχειώδη ασφαλιστικά δικαιώματα. Στην πραγματικότητα αποδείχτηκαν ευχολόγιο, γιατί λείπει κάθε έλεγχος. Το βλέπουμε στη Μανολάδα και το Μαραθώνα, με τους στιβαγμένους μετανάστες εργάτες γης σε σκηνές και τρόγλες, χωρίς θέρμανση, συχνά χωρίς καθαρό νερό, χωρίς πραγματική πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλψη. Χρειάστηκαν αγώνες και την αλληλεγγύη των συνδικάτων για να εμβολιαστούν εργάτες γης στη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, προβλέπεται ότι ο εργοδότης προσφέρει μισθωτήριο ενοικίασης ανάλογα με την αμοιβή του επιχειακού εργαζόμενου και την ποιότητα καταλύματος. Δηλαδή, χαμηλό μεροκάματο ίσον τρόγλι για κατοικία. Μάλιστα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δηλώνει ότι διαθέτει δικό του κατάλυμα, ο εργοδότης υποχρεώνεται απλά να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταλληλότητα του καταλύματος. Κάπως έτσι, με υπεύθυνες δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων σε συνθήκες ανοιχτού ή και καλυμμένου εκβιασμού, δεκάδες μετανάστες βρίσκονται να φιλοξενούνται από έναν φύλο στο ίδιο παράπηγμα. Να γιατί τα ευέλικτα σχήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στη μετανάστευση είναι η πιο βάρβαρη όψη της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και οι χιλιάδες μετακλητοί μετανάστες εργάτες είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της βαρβαρότητας. Όμοιροι, στα τρίμηνα και τα εννιάμηνα, στο πήγαινε έλα για τη διατήρηση της δίθεν νομιμότητας, μακριά από το σπίτι και την οικογένειά τους, σε μια χαμοζωή, γίνονται έρμεα των διαφόρων μέσα ζώντων και δουλεμπορικών κυκλωμάτων, νόμιμων και παράνομων. Και αυτή η αλήθεια δεν συγκαλύπτεται. Τελικά, η προσκύρωση συμφωνία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην αγροτική συγκομιδή και την παραγωγή, ούτε τα οξυμένα προβλήματα που τσακίζουν το εισόδημα των βιοπαλλεστών αγροτών. Ήδη από την εφαρμοζόμενη διαδικασία της μετάκλησης, την γραφειοκρατία, τα παράβολα και άλλα, δεν έχουν μέχρι τώρα επωφεληθεί οι μικρομεσαίοι αγρότες. Το υψηλό κόστος παραγωγής, το πανάκριβο πετρέλαιο και ρεύμα, το έσχος των ανοιχτών τιμών που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι, ο απαράδεκτος κανονισμός του ΕΛΓΑ τους αφήνει απροστάτευτους από τις καταστροφές της παραγωγής. Και παραμένουν και διωγγώνονται τα προβλήματα στις μυλόπετρες της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δώσει λύση στα προβλήματα
των βιοπαλλεστών αγροτών. Στρέφεται ενάντια στα συμφέροντά τους, όπως ακριβώς τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, των προσφύγων, των μεταναστών. Οι βιοπαλλεστές, εκείνοι αγρότες που χρειάζονται 20, 30, 40 μέρες εργατικά χέρια, δεν καλύπτονται από τέτοιες συμβάσεις, από αυτό τον τρόπο μετάκλησης. Οι αγρότες θέλουν εργάτες που να μένουν μόνιμα στα χωριά, να είναι νόμιμοι, ελεύθεροι, να δουλεύουν μαζί τους στις διάφορες εποχιακές εργασίες και αυτή η σύμβαση δεν τους καλύπτει, γι' αυτό τους καταψηφίζουμε. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε. Η βασιλεία είναι ένα κατάλοιπο μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Και είναι γνωστός ο ρόλος του Γκλίξμπουργκ στο πραξικόπημα του 1967. Όρκησε τη Χούντα. Όμως, ο λαός έχει στείλει τη βασιλεία στο χρονοτούλαπο της ιστορίας με το δημοψήφισμα του 1974, γιατί είναι ένας αναχρονιστικός, εχθρικός για τα συμφέροντα του λαού θεσμός, ταυτισμένος με την άγρια καταστολή των λαϊκών αγώνων και τον αντικομουνισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.